Καλημέρα κύριε Καλαφιανάκη. Καλημέρα σας. Και να πω σιδεροκέφαλος ξανά. Ναι. Μετά την επανεκλογή σας ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και χθες το βράδυ συγκροτηθήκατε σε σώμα. Συγκροτηθήκαμε σε σώμα. Είμαστε μια διοίκηση πλέον νέα. Με μέλη από την παλιά διοίκηση και καινούργια μέλη που θα πλαισιώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Είμαστε παρατεταμένης βέβαια θητείας πριν λόγω lockdown. Ναι. Όλα τα σωματεία κάνουν πλέον αυτό το μήνα τις εκλογές τους. Σωστό. Σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα όργανα, είτε είναι κλαδικά, επαγγελματικά, είτε είναι κομματικά, είτε είναι πολιτιστικά. Πολύ σωστό. Και ερχόμαστε πλέον να ξεκινήσουμε ή να βρούμε την κανονικότητά μας που, mm-hmm, που λέγεται παρατεταμένα αυτή η κουβέντα της κανονικότητας. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς ακριβώς είναι η σύνθεση. Λοιπόν, η σύνθεση είναι ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος ο υποφαινόμενος Καλαθιανάκης Άγγελος, αντιπρόεδρος ο Τσαγκάρης Νικόλας, γραμματέας είναι ο νομικάριος ο Γιάννης, ταμείας είναι ο Καράμαλης ο Γιάννης, είναι από τα καινούργια μέλη και έχουμε μέλη από τον τουρισμό, την Κουτούζη, την Πόπη και τη Λαγούδη, τη Σοφία, έχουμε και από την εστίαση τον Πέρο του Γιώργο και έχουμε και την Ειρήνη τη Χαρτή. Έχουμε νέα μέλη στην Εξελεκτική Επιτροπή, εδώ είναι νέο αίμα, Μιαούλη Σουλτάνα του Θεόφιλου, Σμαλιού Φλόρα του Πανορμίτη και Τσουλφά Άννα του Αντωνίου που τη ξαναείχαμε και την προηγούμενη θητεία. Νέες γυναίκες δυναμικές, έτσι, επαγγελματίες που κάνουν και νέα ξεκινήματα αυτές τις μέρες. Έχουμε κρατήσει την ποσόστοση στο έπακρο. Έτσι. Και βέβαια για την Ομοσπονδία πάλι, που είναι τη Δευτέρα η εκλογή της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 12 Νήσου, που είναι 11-12 εμπορικοί σύλλογοι, θα είμαι εγώ για την Ομοσπονδία, ο Καράμαλης ο Γιάννης, ο νομικάριος Γιάννης και ο Σεντάρης ο Νικόλας. Ωραία. Επειδή είναι Ομοσπονδία και ξέρουμε ήδη τα γεγονότα. Ναι, ναι, πώς πρέπει να κινήσετε. Των πραγμάτων. Mm-hmm. Μαζί βέβαια με ένα μέλος καινούριο, το Καράβαλη, το Γιάννη. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Το έργο σας σημαντικό, γιατί μεταφέρετε την φωνή του επαγγελματία, του καταστηματάρχη, έτσι η από δουλειά εδώ. Μας είναι να μεταφέρουμε επίμονα για την αλλαγή του ΦΠΑ. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Και βέβαια συνάμα και την καθημερινότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε διάφορα ζητηματάκια, μικρά ή μεγάλα, τοπικά, του Εμπορικού Συλλόγου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εκπαίδευση σε όλο το ήδη υπάρχουν προσωπικό που είναι στα καταστήματα τα εμπορικά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εκπαίδευση καινούργια, με τα καινούργια, με τον καινούργιο τρόπο και τιμολόγησης και όλα αυτά που έρχονται, νέα πράγματα με τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, δηλαδή τους ίδιους τα μέλη μας στους εμπόρους, και βέβαια θα βάλουν και οι νέοι τις ιδέες τους για το τι θα κάνουμε, γιατί έρχονται και γιορτές και κάτι πρέπει να κάνουμε και εκεί. Θα είμαστε πάντως παρόν σε όλες τις εξελίξεις τοπικής. Και έτσι πρέπει. Βλέπουμε ρεπορτάζ τα οποία μας μιλούν για ανατιμήσεις τροφίμων, διαφόρων προϊόντων, κύριε Πρόεδρε, στα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα θέμα που καταλαβαίνετε κόμπος για όλους τους πολίτες. Λόγω αυτής της μεγάλης αύξησης τιμών που υπάρχει σε διάφορα εισαγόμενα προϊόντα, λόγω των άβλων και όλα αυτά που έχουν προκύψει μετά το παρατεταμένο lockdown, ναι, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ανατιμήσεις. Το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι η ώρα η κατάλληλη, νομίζω, να διεκδικήσουμε το ήδη προϋπάρχον καθεστώς ΦΠΑ, ναι, να επανέλθει στην Κάλυμνο. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, το λέμε και ως κομματικά στελέχη από άλλο μετερίζει, ναι, και από άλλα όργανα. Είναι κάτι που το λέμε και στην περιφέρεια, είναι κάτι που το λέμε και σαν Δήμοι, αλλά είναι κάτι που το λέμε και σαν εμπορική σύλλογη. Ότι ο καταναλωτής έχει υποστεί και θα υποστεί μεγάλες αυξήσεις και ακρίβεια, την οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ισορροπήσουμε με μια μείωση της φορολογίας, οπωσδήποτε, για να έρθει να
να μπορέσει να απορροφηθεί αυτό το κύμα αυξήσεων και το γεγονός το δυσάρεστο μέσα σε όλα τα άλλα που αρνείται άλλο αυτή την ώρα. Περνάμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο για το νησί. Αυτή την ώρα, ναι, ακόμη δεν είμαστε στον επίλογο, έτσι, ακόμη δουλεύει πολλής κόσμος. Ακόμη αλλά δεν το εισπράττουν όλοι αυτό, κύριε Καλαστινάκη, έτσι δεν είναι. Είναι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και είναι σημαντικό. Είναι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και πάντα διαχέεται δεν είναι για όλους όμως. Η όποια δουλειά και εύχομαι ότι αυτό θα παραμείνει και θέλει μια μεγάλη προσοχή όπως κάναμε στο lockdown 2 χρόνια. Και είδαμε ότι τονώσαμε με κάποιες κινήσεις, ο καθένας ξέχωρα είδε και πρόσεξε να αγοράζει τα πράγματά του από την τοπική αγορά. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Είναι μια καλή αρχή που έγινε και μια καλή συνειδητοποίηση που έγινε, που την είδαμε εμείς και την εισπράξαμε στην τοπική αγορά και βλέπω ότι και λειτουργήσε σωστά και θετικά και βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιες δουλειές και βλέπουμε και μια ανοικοδόμηση τελευταίους μήνες που πρέπει να συνεχιστεί αυτή. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να παραμένουν τα χρήματα στην τοπική αγορά, να μπορεί να γίνονται πλούτος, να μπορεί να γίνονται δουλειές και μεροκάματα για τον κόσμο. Πιστεύετε ότι η Αυστραλία που με 3-5 κρούσματα έκλεινε αμέσως πόλεις και είναι ακόμη κλειστή ήταν μόνο για να μην ξεσπάσει στον πληθυσμό, όχι, ενδυνάμωσε τρομερά και την οικονομία της που είχε πρόβλημα, μην ξεχνάμε. Ήταν για να κρατηθεί και η οικονομία. Μέσα και ο εσωτερικός και τουρισμός. Να δυναμώσει η οικονομία της. Μέσα και όλες οι συναλλαγές. Βεβαίως. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και να πονηρευόμαστε ότι γιατί κλειδώνουν τόσες μεγάλες χώρες που έχουν μεγάλες δυνατότητες να τα επεξέλθουν, αλλά όμως το κάνουν γιατί. Και ευκαιρίες δοθήσεις, μια πανδημία, έτσι που βεβαίως κανένας δεν την ήθελε ούτε κατά διάνοια, όμως βρίσκουμε τρόπους μέσα από το κακό να βγάλουμε κάτι καλό. Θα πρέπει να βρίσκουμε συνέχεια αυτούς τους τρόπους. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η πανδημία δεν είναι αστείο και δεν είναι ψέματα. Είναι ένα πράγμα που υπάρχει και σήμερα κηδεύουμε ένα νεότατο άνθρωπο. Ναι, πολύ λυπηρό. Δεν είναι πολύ ευχάριστη η ημέρα σήμερα. Έτσι είναι, αλήθεια. Όταν κηδεύουμε έναν άνθρωπο 58 χρονών και είναι βαρύ και δύσκολο το κλίμα και το η όλη έτσι, κατάσταση. Έτσι είναι, ναι. Γιατί αν μη τι άλλο ήταν και ένας άνθρωπος που δεν ήταν ούτε αρνητής, ούτε... Απλά δεν είχε προλάβει να συντονίσει την... Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι 5 μήνες μέσα. Δυστυχώς, ήταν εκεί στο νοσοκομείο. Έδωσε μια μάχη 5 μηνών. Και δεν την έχασε, ακριβώς. Να εκφράσουμε τα θερμά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Γιατί πραγματικά έχει πληγώσει την τοπική μας κοινωνία. Έτσι είναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να σε όλα είναι τα μέλη. Καλά, υγιέστατα και πάνω απ' όλα οικογενειακή και προσωπική ευτυχία και υγεία.